Πάμε να δώσουμε την καλημέρα μας στον υπεύθυνο πολίτη της BMW Velmar, εδώ στην Θεσσαλονίκη, τον κύριο Δημήτρη Ράπτη. Κύριε Ράπτη, καλή σας μέρα. Καλημέρα, καλημέρα και από μένα. Είμαστε καλά. Δόξα Θεώ, μια χαρά εσείς. Καλοκαιριάζει, όμορφα, ήλιο έξω έχει, μια χαρά. Είμαστε έτοιμοι για να φύγουμε, να κάνουμε απόδραση που λένε. Σαφέστατα, έτσι. Να κάνουμε απόδραση με την BMW σειρά 2 Active Tourer, ό,τι καλύτερο. Είναι έτσι ή δεν είναι? Έτσι ακριβώς είναι, έτσι ακριβώς είναι. Λοιπόν, είναι ένα μοντέλο η BMW σειρά 2 Active Tourer, η οποία παρουσιάστηκε πριν από 7 χρόνια, το φθινόπωρο του 2014. Από τότε έχει πουλήσει πάνω από 400.000 αυτοκίνητα και τώρα, αν δεν κάνω λάθος, ήρθαμε στη δεύτερη γενιά του μοντέλου. Ακριβώς, ακριβώς, η δεύτερη γενιά μοντέλου έχει παρουσιαστεί περίπου εδώ και 2 μήνες και μιλάμε για ένα πολύ διαφορετικό αυτοκίνητο, πολύ εξελιγμένο, είτε εξωτερικά είτε εσωτερικά, με πολλές και πάρα πολλές βελτιώσεις. Οι Βαβαροί λοιπόν κατάφεραν να κρατήσουν κάποια πολύ καλά χαρακτηριστικά από την πρώτη γενιά, δηλαδή αξιοποίησαν στο έπακρο αυτό που σου λέμε χώρους. Μπαίνεις μέσα στο αυτοκίνητο και πραγματικά λες, θα κάτσω άνετα εγώ και η οικογένειά μου, είτε έχω είτε δεν έχω παιδικά καθίσματα. Είναι έτσι? Ακριβώς έτσι είναι. Ο χώρος έχει μεγαλώσει αρκετά και φυσικά ένα από τα σημαντικότερα σε αλλαγές που έχουν δει στο αυτοκίνητο είναι και η ανατομία των καθισμάτων. Μιλάμε για διαφορετική σχεδίαση, πολύ πιο άνετα, οπότε για μια οικογένεια και ένα ταξίδι είναι ιδανικό. Κάτι για το οποίο πραγματοποίησα εγώ ίδιος και η οικογένειά μου και όντως ήσουν άνετο. Βασικά η BMW σειρά 2 Active Tourer είναι άνετη στο δρόμο. Σωστά. Και στους επιβάτες. Είναι οικονομική και θα πούμε το λόγο. Και αυτό που είναι καλό για ένα οικογενειάρχη, έχει χώρους. Και όταν μιλάμε, όχι μόνο χώρους για τους επιβάτες, αλλά και ένα μεγάλο παπαγκάζ. 468 λίτρα, αν δεν κάνω λάθος. Σωστά. Αυτό ισχύει για την έκδοση της βενζίνης, γιατί στις υπόλοιπες εκδόσεις που θα μιλήσουμε, Mile Habit, εκεί λόγω της ύπαρξης μπαταρίας πίσω, περιορίζεται 420 λίτρα. Που φυσικά είναι πάλι μεγάλος χώρος. Τώρα είναι 50 λίτρα πάνω, 50 λίτρα κάτω, okay, δεν θα τα χαλάσουμε. Κακά τα ψέματα. Σωστά. Δηλαδή, για έναν οικογενειάρχη ο οποίος είναι άνετος μέσα στο αυτοκίνητό του και έχει και πορπαγκάζ, κάτι πολύ σημαντικό, γιατί θέλει να πάρει πράγματα, όχι αστεία, όταν έχεις οικογένεια. Βεβαίως. Πιστεύω ότι είναι ιδανικό. Βεβαιότατα. Έτσι ακριβώς είναι. Έτσι ακριβώς. Πάμε να μιλήσω λοιπόν πώς είδαμε το αυτοκίνητο. Ένα αυτοκίνητο που στο δρόμο μας άρεσε πάρα πολύ και αυτό που μας έκανε ιδιαίτερη εντύπωση και καθώς το συζητούσαμε και με τους ανθρώπους εκεί της BMW, είναι η κύλησή του στο δρόμο. Η νέα του ανάρτηση πραγματικά δίνει άλλη αίσθηση στο αυτοκίνητο όταν περνάς από σημεία τα οποία δυστυχώς οι ελληνικοί δρόμοι έχουν πάρα πολλά λακκούβες και κάποια σημεία τα οποία κάποια άλλα αυτοκίνητα θα νιώσεις κάπως ιδιαίτερα. Αυτό περνάει, αυτό που λέμε, αέρα από πάνω. Σωστά, σωστά. Και αυτό είναι λόγω της εξέλιξης που υπάρχει στην ειδική, στην συγκεκριμένη ανάρτηση που ονομάζεται προσαρμοζόμενη. Άρα διαβάζει όλες τις ανομαλίες του δρόμου και προσαρμόζεται ανάλογα. Οπότε δεν υπάρχει κάποιο αντίστοιχο πρόβλημα μέσα στην καμπίνα. Γι' αυτό είναι και πολύ άνετο ένα από τα σημεία που το αυτοκίνητο είναι πολύ άνετο στο ταξίδι του. Μια καμπίνα η οποία μπαίνοντας σε μια BMW με premium χαρακτήρα, η BMW εδώ και τόσα χρόνια μας δίνει πολλά και σημαντικά πράγματα πάνω στα αυτοκίνητα που κατασκευάζει, ηχομόνωση είναι κάτι το οποίο είναι αξιοπρόσεχτο. Δεν ακούς πράγματα απ' έξω, ούτε κινητήρες, ούτε κάποια το οποίο μπορεί να σε ενοχλήσει στο δρόμο. Σωστά, σωστά. Και αυτό ενισχύει το γεγονός που προτείνουμε και εμείς, ότι το αυτοκίνητο είναι τέτοιας ποιότητας ώστε να μην ακούγεται τίποτα μέσα στην καμπίνα. Αυτό πραγματικά ισχύει. Τώρα, για θέματα οικονομίας. Εμείς το συγκεκριμένο αυτοκίνητο και με μια μέση κατανάλωση, δηλαδή όχι μόνο σε ταξίδι το οποίο είδαμε να πηγαίνει το δίκτυ, μάλλον το trip computer, να τα πούμε έτσι, να μην έχουμε να τα λέμε πιο σωστά, είδαμε να κατεβαίνει κάτω από 7 και εκπλαγήκαμε, λέμε, okay, γίνεται και αυτό. Γιατί όταν παίρνεις ένα αυτοκίνητο το οποίο σου προσφέρει, αν δεν κάνω λάθος, συγκεκριμένο 170 άλογα. Σωστά, ακριβώς, ακριβώς. Λες, okay. Αυτό πετυχαίνεται ως εξής όμως. Μιλάμε για έναν κινητήρα βελτιωμένο, που είναι ένα από τα σημαντικά στοιχεία ανταλλαγής του καινούργιου μοντέλου, ο οποίος, παρόλο που έχει μείνει στα 1500 κυβικά, έχουμε 170 άλογα. Αυτό έρχεται συνδυαστικά με την μπαταρία. Έτσι. Έχει τεχνολογία Mile Hybrid, το οποίο βοηθάει
το αυτοκίνητο να έχει χαμηλή κατανάλωση. Πράγμα, άρα έχουμε δύο στοιχεία. Πράγμα πάλι πολύ σημαντικό. Και μικρό κατανάλωση. Ακριβώς. Πράγμα κάτι πάλι πολύ σημαντικό, γιατί στις μέρες μας βλέπουμε που έχει πάει η βενζίνη. Τώρα, μια μιλήσαμε για κινητήρες. Η BMW σειρά 2 Active Tourer, με τι κινητήρες πλέον δίνεται? Λοιπόν, αυτή τη στιγμή που μιλάμε έχουμε 4 κινητήρες. Οι δύο είναι βενζινοκινητήρες, 1500 κυβικά. Ο ένας αποδίδει 136 άλογα. Ο δεύτερος όμως, που είναι και το χαρτσικό που οδηγήσατε και εσείς στο 220, είναι πάλι 1500 κυβικά, αλλά mile habit. Δηλαδή με τη βοήθεια της μπαταρίας, το 136 γίνεται 170. Από εκεί και πέρα υπάρχει και ένας κινητήρας δίλητρος, βενζίνη, ο οποίος αποδίδει 218 ύπους και είναι πάλι τεχνολογίας mile habit, προς το κίνητο ή τετρακίνητο αν θέλουμε. Και τελειώνουμε την γκάμα με ένα κινητήρα δίλητρο diesel στους 150 ύπους. Εδώ να αναφέρουμε και το γεγονός ότι από το καλοκαίρι και μετά ενδέχεται πολύ πιθανό να έχουμε και μια έκδοση επιπλέον, την plug-in hybrid, η οποία στα άμεσος διάστημα θα ξέρουμε περισσότερα. Μάλιστα, και ήθελα να το ρωτήσω γιατί εντάξει, βγάλαμε το mild hybrid, okay, αλλά θα έρθει και plug-in. Δηλαδή, είναι το φυσικό επακόλουθο πλέον στα αυτοκίνητα, κατά ψέματα. Και αν δεν κάνω λάθος, βγήκε φήμη, αν θέλω, βοηθήστε με να διαπιστεύσετε με ότι έρχεται και ηλεκτρικό. Λέμε. Σωστά. Και ηλεκτρικό. Α, μπράβο. Και ηλεκτρικό. Η BMW το χαβά της. Πραγματικά δηλαδή. Πάμε σε κινητήρες, πάμε υβριδικά και πάμε και στο ηλεκτρικό. Γιατί ούτως ή άλλως η μάρκα το έχει δηλώσει εδώ και χρόνια ότι παιδιά πλέον θα έχουμε ηλεκτρικά αυτοκίνητα BMW. Χαρείτε όσοι χαρείτε τον κινητήρα εσωτερική καύση, αλλά ακόμα καλύτερα θα χαρείτε και τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Πάμε λοιπόν σε επίπεδο εξοπλισμού, γιατί τα γνωρίζετε καλύτερα, γιατί είναι η δουλειά σας αυτή. Επίπεδο εξοπλισμού, τι προσφέρει από τη βασική έκδοση, που βασική έκδοση BMW τώρα να αρχίσει σήμερα και να τελειώνει αύριο με αυτά που προσφέρει, αλλά τέλος πάντων. Με λίγα λόγια, τι έχει νέα BMW σειρά 2 Active Tourer από την βασική έκδοση? Κοιτάξτε, καταρχήν να πω ότι υπάρχουν τρεις εκδόσεις. Είναι η βασική, είναι η luxury που υποδηλώνει μόνη της ότι είναι πιο luxury κατηγορία, πιο ποιοτικό, και το M-Sport σαν έκδοση που είναι πιο sport σαν στήσιμο εσωτερικά και εξωτερικά. Από εκεί πέρα, φυσικά, στις εκδόσεις αυτές μπορούμε να πατρέψουμε πάρα πολλά πακέτα, όπως το travel πακέτο, το business class, το innovation. Οπότε καταλαβαίνετε ότι υπάρχει μια γκάμα options που να ικανοποιήσει και τον πιο απαιτητικό πελάτη. Δηλαδή, για με λίγα λόγια, επειδή μου θα έρθει κάποιος να αγοράσει το αυτοκίνητο και εκτός από τις εκδόσεις, του δίνεται επιπλέον που μπορεί πράγματα να βάλει και να το κάνει σαν δικό του, μοναδικό, ας πούμε. Ακριβώς, ακριβώς, unique. Μέσα από ένα car configuration, στείλουμε το ακριβώς το αυτοκίνητο όπως θέλει ο πελάτης. Μάλιστα. Με την προσωπική ανάγκη του καθενός. Ωραία. Πάμε λοιπόν περίπου. Τι έχει τη βασική έκδοση, κάποια πραγματάκια για να γνωρίζει ο κόσμος? Η βασική έκδοση, να πω το εξής. Έχει την καινούργια μας την οθόνη, την οποία είναι εξαιρετική, η οποία είναι touchscreen και προσφέρει πλέον ειδοποίηση παρκαρίσματος που είναι στάνταρ. Έχει την κάμερα πιστοπορίας που είναι στάνταρ. Έχει το navigation. Έχει όλα τα συστήματα πρόσφυσης, το AftiGuard, το οποίο διαβάζει το δρόμο μπροστά και μας φρενάρει αν γίνει κάποιο ατύχημα. Έχει την διατήρηση λωρίδας, την αλλαγής, για να μην σε περίπτωση κοιμηθούμε, σε φύγουμε. Φυσικά από εκεί πέρα έχουμε δερμάτινο τιμόνι, πολλαπλών λειτουργιών, cruise control, διζωνικούς κλιματισμούς. Το αυτοκίνητο είναι πάρα πολύ πλούσιο από τη βασική έκδοση. Και από εκεί και πέρα μπορούμε να βάλουμε ό,τι θέλουμε. Και τώρα πάμε στο διατάφτα, αυτό που λένε, καλά τα ακούμε, καλά τα ακούνε οι ακροατές, αλλά πάμε στα χρήματα. Πόσα χρήματα πρέπει να επενδύσει, γιατί το αυτοκίνητο είναι επένδυση, δεν είναι μόνο εξοδέψη, είναι μια επένδυση που έχει καθημερινά. Πόσα χρήματα λοιπόν θέλει κάποιος να αποκτήσει από τη βασική έκδοση μια BMW σειρά 2 Active Tourer? Να ξεκινήσουμε λοιπόν από το μικρό κινητήρα που είναι τα 1500 κυβικά με τα 136 άλογα. Εδώ είμαστε 37.000 ευρώ. Δέστε όμως το πλεονέκτημα στην επόμενη έκδοση που είναι το 220 με τα 170 άλογα. Εδώ ξεκινάμε στα 36.450. Και θα ρωτήσει κάποιος πώς είναι δυνατόν να είναι φτηνότερο το αυτοκίνητο. Είναι φτηνότερο γιατί λόγω της τεχνολογίας Mile Habit το τολωνίο είναι μισό. Άρα για μας ιδανική έκδοση για όλους, ειδικά για οικονομιάρχες, είναι η έκδοση 220 με τα 170 άλογα στα 36.450. Τώρα να πούμε την αλήθεια, 36.000 ευρώ, 36.500. Να πάρεις ένα αυτοκίνητο που προσφέρει 170 άλογα, γιατί τα άλογα πληρώνονται, να το ξέρουμε όλοι. Ακριβώς. Είναι οικονομικό, είναι άνετο, έχει χώρους για άνετα για 5 επιβάτες και για μία οικογένεια και μεγάλο προπαγκάζ. Εντάξει, και έχει την αξιοπιστία και την πρίμιο χαρακτήρα της BMW.
νομίζω είναι βαλιφορμένη ακριβώς, για την κατηγορία ακριβώς. Του. Γιατί νομίζω και ανταγωνιστή στην ελληνική αγορά έχει μόνο έναν στην απέναντι όχθη, λοιπόν, στο χώρο του αυτοκίνητου. Οπότε τα βάζεις κάτω και λες τι προσφέρει το ένα, τι προσφέρει το άλλο και κάνεις την επιλογή σου. Ακριβώς, ακριβώς. Εδώ εμείς έχουμε τρία στοιχεία στο κοινό αυτοκίνητο που θα πρέπει να δώσουμε σημασία. Είναι κομψή και σπόρο σχεδίαση, τεχνολογία και πρωτοπορία. Νομίζω τα παίρνουν όλα σε ένα πακέτο. Δεν θα διαφωνήσω. Δεν θα διαφωνήσω καθόλου, γιατί κακά τα ψέματα και καινούργιο μοντέλο. Οπότε όλη η τεχνολογία, η νέα τεχνολογία της BMW, του BMW Group, δίνεται απλόχερα στο συγκεκριμένο μοντέλο. Σωστά. Λοιπόν, υπάρχει διαθέσιμο test drive. Θα μας πείτε εσείς που βρίσκεται η BMW Velmar για να έρθει ο κόσμος να το δει και από κοντά. Βρισκόμαστε Μαρίνο Αντίπα 10, είναι ανατολικά. Σημείο αναφοράς είναι το Τζάμπο, οπότε φανταστείτε είμαστε δίπλα στο Τζάμπο. Καθημερινά είμαστε ανοιχτά από τις 9 μέχρι τις 9 το βράδυ. Οπότε υπάρχει διαθέσιμο για test drive. Μπορεί ο κόσμος να προγραμματίσει τηλεφωνικά ή να έρθει από κοντά και να οδηγήσουμε το αυτοκίνητο. Κύριε Ράπτη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας. Μας είπαμε μαζί τις 5 πραγματάκια για το αυτοκίνητο, το οποίο με χαρά οδηγήσαμε και. Πιστέψτε μας, μείναμε απολύτως ικανοποιημένοι για τον BMW σειρά 2 Active Tourer. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση, χαρά δικιά μας. Καλή σας μέρα. Να είστε καλά, καλημέρα σας.